Έλεγε ότι ήταν περήφανη για τον αγώνα που έδινε με τον καρκίνο και είχε απόλυτο δίκιο. Έδωσε μια μάχη γενναία και αν οι δυσκολίες ήταν πολλές, εκείνη ποτέ δεν λιγοψύχησε. Πάλευε μέχρι την τελευταία της ανάσα. Η Ελένη Κτιστάκη, μια γυναίκα παράδειγμα προσφοράς και μαχητικότητας, έφυγε από τη ζωή στα 59 της μόλις χρόνια, παλεύοντας επί χρόνια με τον καρκίνο, τον οποίο κοίταξε κατάματα. Έχουμε ένα όραμα, έχουμε ένα σπουδαίο έργο, έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα. Υπήρξε επιχειρηματίας και ενεργό μέλος της κοινωνίας που την αποχαιρετά με θλίψη. Ως υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Ηράκλειο, πάντα ξεχώριζε και πάντα μιλούσε για τον ανθρωπισμό, την προσφορά και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων. Υπεύθυνη του τομέα ποιότητας ζωής και εθελοντισμού της Διοικούσας Επιτροπής Ηρακλείου, δεν κουραζόταν να επισκέπτεται δομές και να αναζητά τρόπους να τις ενισχύσει. Άφησε ανεξίτηλο δείγμα στην τοπική κοινωνία με την κοινωνική της προσφορά, με τον εθελοντισμό της, αλλά κυρίως με το χαμόγελό της και την αγωνιστική της διάθεση, αγωνιστική διάθεση για ζωή. Η Ελένη Κτιστάκη υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου και ήταν η μοναδική αδελφή του Μητροπολίτη Νέας Ιλλανδίας. Δύο αδέλφια τα οποία αφιερώθηκαν σε ένα τόσο διαφορετικό αλλά πανανθρώπινο σκοπό. Θα την θυμόμαστε πάντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Η μάχη της με την ασθένεια ήταν γενναία και διήρκησε αρκετά χρόνια. Έφυγε ήσυχα στο σπίτι της με τη συνείδησή της για όσα είχε προσφέρει να είναι καθάρια. Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές του Μαΐου, που ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, σε ανάρτησή της και με αφορμή σχόλια για τη συμμετοχή ατόμων με προβλήματα υγείας σε αυτές, είχε αναφέρει: «Οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με την ασθένεια του καρκίνου δίνουν μια καθημερινή μάχη σαν στρατιώτες σε πόλεμη ζώνη. Πριν λοιπόν γράψεις ή σκεφτείς κάτι για τις ζωές αυτών, χωρίς δόξα τω Θεώ να είσαι σε τέτοια μάχη, καλό θα είναι να βουτήξεις την πένα σου, στην ψυχή και το μυαλό σου». Με το παράδειγμά της φώτισε τη σκληρή μάχη που δίνουν άνθρωποι είτε μπροστά είτε πίσω από τις βαριές κουρτίνες της θλίψης. Γεύτηκε τη χαρά της αναγνώρισης, λάτρεψε να προσφέρει και αν και έφυγε τόσο νέα, στο σύντομο αλλά γεμάτο στιγμές δρόμο της, πέτυχε να έχει κοντά της ανθρώπους που όχι μόνο την εκτίμησαν για αυτό που ήταν, αλλά της έδειξαν στην πράξη πώς ένας σύντομος δρόμος μπορεί τελικά, παρά τη θλίψη που προκαλεί, να μοιάζει τόσο μεγάλος, αν εκείνος που τον διαβαίνει έχει πηξίδα του την αγάπη και την ανθρωπιά.